παραγωγή και να του σηκώσουμε. Από εκεί και πέρα στα αιτήματά μα δηλαδή. Πρέπει να μπει το κόστο τη παραγωγή, να του σηκώσουμε. Το θέμα του αφορολόγητου του πετρελαίου. Τα 82 εκατομμύρια ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ένα ποσό που φτάνει από, ξεκινάει από 50 ευρώ και φτάνει εντάξει ανάλογα και την καλλιέργεια του καθένα. Είναι ένα-δυο κοιμίσματα στο τραχτέρ. Αυτά είναι τα χρήματα. Τα έχουμε πάρει και πέρυσι. Και φέτος μηδέν έχει ο προϋπολογισμός κάτω από τα μπλόκα έδωσαν 82 εκατομμύρια. Εμείς ζητάμε αφορολόγητο το πετρέλαιο όπως το παίρνουν και οι συνάδελφοί μας στην Ευρώπη. Εμείς το πληρώνουμε ένα ευρώ πιο ακριβό. Δεν μπορούμε με αυτό το κοστολόγιο ούτε να τα αγωνιστική να είμαστε, αλλά ούτε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Να βάλουμε το ζήτημα του πλαφών στα 7 λεπτά. Για συζήτηση είναι όλα αυτά, έτσι που βάζουμε. Πλαφών 7 λεπτά στο αγροτικό ρεύμα και να πούμε και στην κυβέρνηση και να του προτείνουμε να κάνουν. Και με τη ΔΥΠΟ, υπάρχει ακόμη και η κυβέρνηση παρεμβαίνει σε αυτό, να συμφωνήσουν να μας το δίνουν σε τιμή κόστος, δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί μας λένε και για το εφικτό και για τα χρήματα, δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, να παίρνουμε το αγροτικό ρεύμα σε τιμή κόστος για να στηριχτεί η καλλιέργεια. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, είναι εφικτό. Και να δούμε με τις ζωοτροφές, με τα μέσα και εφόδια μια επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ. Δεν μας προσφέρει τίποτα ΦΠΑ, όλοι κρατάμε βιβλία. Ξέρουμε ότι και τον εισπράττουμε και τον αποδίδουμε. Θα μπορούσε να μειωθεί για να υπάρχει μια πιο άμεση ρευστότητα για να αγοραστούν τα μέσα και εφόδια. Το θέμα της ΚΑΠ είναι κομβικό. Όπως είδατε, τσακίστηκε η βασική ενίσχυση, γκρεμοτσακίστηκε. Και αν δείτε τις απώλειες που είχαμε με τις αναθεωρημένες κοινές αγροτικές πολιτικές τα τελευταία χρόνια, από πού έχει ξεκινήσει το τσέπ που έχει καταλήξει και πού θα καταλήξει, γιατί κάθε αναθεώρηση είναι και χειρότερη. Υπάρχει ζήτημα σοβαρό στο αν μπορούμε σήμερα εμείς να έχουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η νέα ΚΑΠ, η αναθεωρημένη νέα ΚΑΠ, και θα μπορούσε να υπάρχει αναστολή ή να δούμε πώς θα το βάλουμε να μην ισχύσει τέλος πάντων η νέα αγροτική πολιτική, να υπάρχει μια περίοδος που να μην ισχύσει για τη χώρα. Ακόμα τώρα δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα δοθούν τα χρήματα, οι επιδοτήσεις και πώς θα χαθούν από το πρασίνισμα κτλ. Τώρα αρχίζουν και βγαίνουν κάποιες διαταγές του, εντολές τέλος πάντων ή οδηγίες του πώς θα γίνεται η καλλιέργεια. Να περιορίσουμε δηλαδή την απώλεια που δεχτήκαμε στο εισόδημά μας, να ζητήσουμε να μην ισχύσει αυτή η απώλεια του εισοδήματος.